χρόνια συνεχόμενα, υποθετικά αν παίρναμε τα πνευμόνια του και τα στραγγίζαμε, θα έβγαζε περίπου 200 ml από αυτό το όχι και τόσο ευχάριστο υγρό, το οποίο είναι αρκετό να σε κάνει άρρωστο έως πολύ άρρωστο, αυτό είπε και είναι αλήθεια. Το κάψιμο προκαλεί, όσον αφορά τις δικές μας παθήσεις, τις αναπνευστικές, χρόνια που φραγκίζεται η μονοπάτη, είναι βαρχίδα των ασθενειών σχετιζόμενων με το τσιγάρο, καρκίνος του πνεύμονα επίσης, συχνές παροξύσεις βροχικού άσθματος, συχνές λοιμώξεις, μιας και οι καπνιστές έχετε τρεις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξετε μια λοίμωξη αναπνευστικού, μια πνευμονία ενώπιον των μη καπνιστών ή κάποιες άλλες λιγότερο συχνές. Η χρόνια που φραγκίζεται η μονοπάτη, ίσως κάποιοι την ξέρετε, ίσως κάποιοι έχετε συγγενείς που έπασχαν ή πάσχουν από αυτή την ασθένεια. Είναι τεράστιο κοινωνικό και ιατρικό πρόβλημα. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, όχι το 2020, πλέον τα δεδομένα έχουν ανατραπεί. Είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, το τρίτο μεγαλύτερο πρόβλημα υγείας παγκοσμίως. Και έχει ένα τεράστιο κόστος όσον αφορά την νοσηλεία και την περίθαλψη και την θεραπεία των ασθενών αυτών. Σαφέστατα, το κάπνισμα είναι η κυριότερη αιτία. 90% των ασθενών με χαπ, η ασθένεια των καπνιστών δηλαδή, είναι ενήλικοι πρώην καπνιστές. Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 500.000 ασθενείς που πασχούν αυτή την νόσο. Πώς προκαλεί χαπ το κάπνισμα, δεν σας ενδιαφέρει. Καρκίνος του πνεύμονα, άλλη μια νόσο που σχετίζεται με το αντικείμενό μας. Το σημαντικό, όλα είναι σημαντικά, αλλά για να μην σας κουράσω, θα στα χειριστώ 2 ή 3, είναι ότι κάποτε η αναλογία ανδρών-γυναικών στην επίκτωση του καρκίνου του πνεύμονα ήταν 13:1, και όταν λέω κάποτε μιλάμε πριν από 60 χρόνια, το 1952, δηλαδή στους 13 άντρες που ανέπτυσαν καρκίνο του πνεύμονα και μία γυναίκα, ενώ το 2000 με την διάδοση της καπνισματικής συνήθειας σταδιακά στο πέρας των 13 και στις γυναίκες, ο λόγος ήταν 3:2. Αυτή τη στιγμή ο λόγος είναι περίπου 1:1, δηλαδή τα στατιστικά είναι αμύθιτα πραγματικά. Διότι οι καπνιστές νοσηλεύονται περισσότερο και για πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Στην Ευρώπη σπαταλάμε περίπου 120 δις το χρόνο ευρώ για την νοσηλεία των νοσημάτων που σχετίζονται με το τσιγάρο, ενώ στην Ελλάδα το κόστος περίθαλψης αυτών είναι περίπου ανέχεται στα 2,2 δις, ίσως και λίγο παραπάνω είναι τώρα, γιατί τα στοιχεία αυτά είναι λίγο παλιά. Όταν για κάποια λίγα εκατομμύρια ευρώ σπαταλούν μισθούς και συντάξεις, είναι τραγικό να μιλάμε για 2,5 δις ευρώ τα οποία σπαταλούνται κάθε χρόνο για την νοσηλεία αυτών των νοσημάτων. Κάποιες επιπλέον αρνητικές συνέπειες του τσιγάρου έχουν να κάνουν με τον σαχαροδιαβήτη, τον οποίο τον επιβαρύνουν, την πρόορη γίνα του πνεύματος, ερυθρίτες προσώπου, γκρίζα μαλλιά και φυσικά απώλεια μαλλιών. Δυστυχώς μια ελληνική πόλη, μικρή ελληνική πόλη, κάθε χρόνο ξεκλειδίζεται από το τσιγάρο, 15.000 νεκροί το χρόνο περίπου. Οι Έλληνες που καπνίζουν, σύμφωνα με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να εκλέξουν άνετα κυβέρνηση, χωρίς συνασπισμούς ή συνεργασίες. Μιας και αποτελεί το 42% του πληθυσμού. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, δυστυχώς. Και ένα άλλο δυσάρεστο είναι το γεγονός ότι 8 στα 10 παιδιά που έχουν έστω και ένα γονιό καπνιστή θα καπνίσουν.